όλα είναι έτοιμα για την επιστροφή στα σχολεία περίπου 60.000 μαθητών των δημοτικών σχολείων και της τρίτης τάξης των λυκείων και των τεχνικών σχολών που παρέμειναν κλειστά από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μεγάλο θέμα συζήτησης παραμένει ο έλεγχος με rapid test, καθώς μικρή μερίδα εκπαιδευτικών αρνείται να υποβληθεί στον έλεγχο. Ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου ξεκαθάρισε μιλώντας στο ΚΙΠΕ ότι οφείλουν την Δευτέρα να προσέλθουν στην εργασία τους με αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ, όπως ισχύει και για όλους τους άλλους εργαζόμενους. Όσοι αρνούνται να το πράξουν, είπε, παραβιάζουν το σχετικό διάταγμα. Εφόσον είναι εργαζόμενοι χωρίς rapid test, δεν μπορεί να εργαστούν από τη Δευτέρα. Όσο για το αν κάποιος με δική του υπαιτιότητα απουσιάζει από την εργασία του, όλοι γνωρίζουν τι ισχύει. Φαίνεται πάντως ότι είναι μονομένες και ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές. Δεν χρειάζονται σχόλια. Είναι μια μικρή μειοψηφία. Εμείς σεβόμαστε την άποψη του καθενός, αλλά από τη στιγμή που είναι θέμα που αφορά όλες τις τάξεις των εργαζομένων, πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι, παρά τις όποιες αντιδράσεις και επιφυλάξεις τους, θα πάνε να κάνουν το τεστ και αύριο θα παρουσιαστούν κανονικά. Ο Υπουργός σημειώνει μάλιστα ότι θα δοθεί συνέχεια στα rapid test, καθώς θα υπάρχει έλεγχος σε εβδομαδία βάση σε ένα δείγμα εργαζομένων σε κάθε χώρο. Από την πλευρά της, η ΟΕΛΜΕΚ επιμένει στην διενέργεια τεστ και στους μαθητές των λυκείων, κάτι για το οποίο χρειάζεται ωστόσο η συνένεση των γονιών. Το διάταγμα αναφέρεται σαφώς σε εργαζομένους. Νομίζω πως είναι ευκολονόητο γιατί οι μαθητές δεν έχουν την ίδια μεταχείριση με τους εργαζόμενους. Συστήνουμε βέβαια στους τελειόφοιτους και παροτρύνουμε τους γονείς να τους ενθαρρύνουν να περάσουν από τεστ. Σίγουρα θα βοηθήσει. Θα είναι καλό για τους ίδιους και για το σύνολο στο σχολείο. Ας ελπίσουμε ότι μετά την έκκληση και του Συνδέσμου Γονέων και του Υπουργείου και της ΦΣΕΠ και της ΟΕΛΜΕΚ, οι γονείς θα πάρουν τα παιδιά ώστε να κάνουν το rapid test και να μπούμε με χαρά, με σε έναν ασφαλές υγιές περιβάλλον μέσα στα σχολεία αύριο. Μάλιστα, τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας βρίσκονται σε συνεννόηση προκειμένου συνεργεία να επισκεφθούν τα σχολεία για έλεγχο των μαθητών εφόσον εξασφαλιστεί συνένεση των γονέων. Η επιστροφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών γίνεται κάτω από τις αυστηρές οδηγίες των υγειονομικών πρωτοκόλων που ίσχυαν και προηγουμένως, με την ΠΟΕΔ να απευθύνει έκκληση στους γονείς να προετοιμάσουν κατάλληλα τα παιδιά τους. Εναπόκειται σε όλους μαθητήρες των μέτρων και εφαρμογή των πρωτοκόλων. Για τον λόγο αυτό καλούμε και τους γονείς να βοηθήσουν σε αυτό, συμβουλεύοντας τα παιδιά, ιδιαίτερα όσον αφορά στην τήρηση των αποστάσεων και στο συχνό πλήσιμο χεριών. Και βεβαίως να αποτελέσουν και ήδη παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά τους. Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ ευελπιστεί η σχολική χρονιά να κυλήσει ομαλά και να ολοκληρωθεί εντός των σχολικών μονάδων. Πάμε τώρα να δούμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τα